κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κυρίες και κύριοι, και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη, εκδότη του Εκκλησία Online, καθώς είχαμε μία διάρρηξη, μία ληστεία στη Μητρόπολη Κηφισιάς. Πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο το σήκωσαν, που ήταν βιδωμένο στο πάτωμα, και έφυγαν με 10.000 ευρώ, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μια απίστευτη ιστορία. Πραγματικά φέρνουμε στο φως, η οποία έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής 2 Ιουνίου στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δύο διαρρήκτες ποντικοί εντός εισαγωγικών εισέβαλαν από τον φράχτη ουσιαστικά στο κεντρικό κτίριο της Μητροπόλεως, πήγανε στο γραφείο που ευρίσκεται το λογιστήριο και το χρηματοκιβώτιο με τις οικονομίες της Μητροπόλεως, τα οποία προορίζονται για φιλανθρωπικό έργο, και γνωρίζοντας που βρίσκεται το κουτί, και εδώ έγκυται η ουσία, το πώς γνώριζαν που βρίσκεται το κουτί, αφαίρεσαν, όπως ανέφερε η Μητρόπολη σε εμάς, 8.000 ευρώ σε μετρητά και μετά αναχώρησαν από την Ιερά Μητρόπολη. Το θέμα είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή ήμουν από το πρωί στη Μητρόπολη για το ρεπορτάζ. Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον ΙΣΑΠ της Κηφισιάς, στο σταθμό του τρένου της Κηφισιάς. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες, τόσο μέσα στο χώρο αλλά τόσο και έξω από το χώρο. Είναι ένας πάρα πολύ πολυσύχναστος χώρος. Άρα, για να μπορέσει κάποιος να το σχεδιάσει όλο αυτό, ήθελε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αλλά και γνώση εκ των έσω. Κρατήστε αυτή την πληροφορία. Δεύτερο στοιχείο. Όπως μπαίνει η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, το κτίριο είναι φτιαγμένο στα πρότυπα της Μονής Πετράκη. Δεξιά, όπως μπαίνεις μέσα, είναι ένα ναίδριο που εκεί τελούνται ιερά μυστήρια, και αριστερά είναι τα κτίρια. Πρέπει κάποιος να έχει πολύ καλή γνώση για να καταλάβει πού αρχίζει το κτίριο και πού είναι ο ναός. Πρέπει να το ξέρει, πρέπει να έχει εσωτερική πληροφόρηση. Και αυτό ξέρω ότι προσανατολίζεται και η Μητρόπολη Κηφισίας και οι αρχές, στο μήπως τελικά είναι inside job που λένε στην Αμερική, ότι μήπως είναι εκ των έσω δουλειά. Γιατί υπήρχαν κάποιοι παραπολεμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι, ένας από αυτών είναι και κληρικός, ο οποίος απεπέμφθη και εξετάζεται, δεν λέμε εμείς ότι ταυτίζεται, εξετάζεται όμως η συμμετοχή και η γνώση των κλεφτών, πώς γνώριζαν οι διαρρήκτες στο συγκεκριμένο σημείο ότι έπρεπε να το τραβήξουν από το πάτωμα για να βγει το συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία και εύχομαι ότι θα φωτιστεί πολύ τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη, εκδότη του Εκκλησία Online. Ασχέτως, κύριε Μούγιο. Ναι, ασχέτως. Αν οι δράστες έχουν σχέση με την εκκλησία, με την μεταγραφή ενδεχομένως, που δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό θα βγει στην προανάκριση βέβαια, δεν το συζητάμε. Όπως και να έχει το πράγμα, εκμεταλλεύτηκαν την ενδεχομένως ελλειπή αστυνόμευση, η οποία δεν προέρχεται γιατί δεν το θέλουν οι αστυνομικοί να αστυνομεύσουν ή οι προϊστάμενοι δεν φροντίζουν να υπάρχει αστυνόμευση, αλλά πάντα υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια και λέω να υπάρχει προληπτική αστυνόμευση και γι' αυτό να ενισχύονται οι αστυνομικές υπηρεσίες. Λοιπόν, γιατί εάν υπήρχε συνεχής αστυνόμευση και προληπτική αστυνόμευση και γινόντουσαν προσαγωγές κλπ, δεν θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, και είναι ανεπίτρεπτο δηλαδή να συμβεί αυτό το πράγμα τώρα μέσα στη Μητρόπολη. Για όνομα Θεού. Αυτή είναι γνωστή. Ή των εργαζομένων. Αυτό θα φανεί στην προανάκριση. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πρέπει να είναι γνωστοί για να έχουν τόσο ευρία γνώση που βρίσκεται το κάθε τι, ή είναι γνωστοί οι ίδιοι, ή συνεργάζονται με εργαζόμενους μέσα. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει η προανάκριση. Εκεί αυτό είπαμε. Θα φανεί στην προανάκριση. Δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε και μια άλλη υπόθεση, η οποία πραγματικά φαίνεται ότι έχει φέρει σε αδιέξοδο τις αρχές. Καθώς έχουμε, κύριε Καλαβριζιώτου, την συνέχεια του θρίλερ με το πτώμα που βρέθηκε στο Σχοινιά. Είναι γεγονός, κυρία Λούρου, ότι η σωρός αυτή που βρέθηκε να επιπλέει στο Σχοινιά, στην περιοχή του Μαραθώνα, τελικά ανασύρθηκε από δίτη, όμως είχε διαταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Τελικά η ιατροδικαστική έκθεση δεν μπόρεσε να επιτύχει ούτε την αιτία του θανάτου, αλλά ούτε και την ταυτοποίηση του προσώπου, που τελικά
ανακάλυψε ότι είναι ένας ανοιχτόχρωμος άνδρας, μπορεί να παραπέμπει σε άλλο δαπό, δεν ξέρουμε, και επειδή ήταν προχωρημένη η σύψη, επειδή είχε στο πόδι ένα βαρύδιο 9 έως 10 κιλά άρσης βαρών, αυτό το πράγμα δημιούργησε την αίσθηση ότι υπήρχε κάποιο ιδιότυπο τατουάζ. Όμως, οι δημοσιογραφικές αυτές πληροφορίες δεν είναι ορθές, διότι εκ των υστέρων από την ιατροδικαστική έκθεση απεδείχθη ότι είχε δημιουργηθεί πληγή που έμοιαζε με τατουάζ από το σχοινί που ήταν δεμένο το βαρύδιο για να τον πάει στο βυθό, αλλά τελικά φούσκωσε το σώμα, ήρθε στην επιφάνεια και έτσι ανακαλύφθηκε. Όμως, δεν υπάρχει περαιτέρω εξέλιξη, διότι δεν επετεύχθη ούτε η ταυτοποίηση, ούτε η αιτία θανάτου. Κύριε Μούγιο, βλέπετε μια σοκαριστική υπόθεση. Σίγουρα και εκεί, από την πουρανάκη θα φανεί τι έχει συμβεί. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη υπόθεση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δηλαδή, μπορούμε να σχολιάσουμε, γιατί θα είναι δωρό-άδωρο. Πάντως, το πιο βάρβαρο είναι ότι έδεσαν το πόδι του με 10 κιλά για να βυθιστεί. Αυτά δεν είναι ελληνικές εικόνες και σκέψεις. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο έγκλημα να κάνουν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Φοβάμαι πως είναι εισαγόμενη η κατάσταση. Θα φανεί, όπως είπε ο κύριος Μούγιος, στην προανάκριση και πάμε σε σένα, Χαρά. Καθώς είπαμε και χθες ότι είχαμε την ημολογία, λοιπόν, του ανθρώπου ο οποίος σκότωσε την 63χρονη γυναίκα στη Χαλκίδα γιατί ήθελε να πάρει χρήματα προκειμένου να παίξει σε τυχερά παιχνίδια καθώς ήταν εθισμένος στον τζόγο. Ο ίδιος, λοιπόν, μίλησε στην ομολογία του, είπε ποιος ήταν ο διάλογος που είχε με το θύμα λίγο πριν τη σκοτώσει, αλλά και η κόρη της άτυχης 63χρονης, Χαρά. Φυσικά όσα είπε στον εισαγγελέα ο 39χρονος, περιγράφοντας τον διάλογο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφόνησε τη μητέρα της παιδικής του φίλης μέσα στο σπίτι της στη Χαλκίδα για να της αρπάξει τα 7.000 ευρώ και να τα παίξει στο τζόγο. Περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της 63χρονης, είπε ότι μπήκε στο σπίτι με το ακούσουμε, θα ακούσουμε τι λέει ο ίδιος ο δράστης. Το θέμα είναι τι λέει τώρα η κόρη της 63χρονης. Η κόρη της 63χρονης είναι σοκαρισμένη. Όπως είπε, είναι το σοκ για αυτήν, είπε ότι είναι πολύ μεγάλο, γιατί ο παιδικός της φίλος που τον είχε σαν αδελφό και σκότωσε τη μητέρα της, ήταν μέσα στο σπίτι της και τη συμπαραστεκόταν για το χαμό της. Και ενώ κάποιοι τη χαρακτήριζαν τέρας και άφηναν άθλιους υπαινιγμούς ότι δολοφόνησε τη μητέρα της, εκείνος την ίδια ώρα την αγκάλιαζε και την παρηγορούσε. Να δούμε λοιπόν τι είπε και ο ίδιος ο δράστης στην ομολογία του. Ξαφνικά είδα την κυρία Μαρία όρθια με τοπί. Τότε τα έχασα γιατί πίστευα πως θα είναι στο κρεβάτι. Μόλις με είδε με ρώτησε «Τι θες εδώ?». Τότε τα έχασα, θόλωσα και σκέφτηκα, με πιάσανε. Τράβηξα την κυρία Μαρία από το χέρι και την έσπρωξα από τις σκάλες. Αυτή έπεσε περίπου μέχρι τη μέση της σκάλας. Εκείνη φώναζε «Βοήθεια, τι κάνεις? Σ' αγαπάω». Τότε πήγα στην κουζίνα, άνοιξα τα συρτάρια και πήρα ένα μαχαίρι που βρήκα. Θυμάμαι, ήταν μεγάλο. Κατέβηκα, έσπρωξα ξανά την κυρία Μαρία και έφτασε στο τελευταίο σκαλί. Μου μίλαγε ακόμη και επειδή φοβήθηκα ότι θα μας ακούσουν, τη χτύπησα με το μαχαίρι στο λαιμό, στο πλάι, αρκετές φορές για να σταματήσει. Δεν θυμάμαι πόσες φορές τη χτύπησα. Μόλις σταμάτησε να μιλάει, γύρισα στο διαμέρισμα και έψαξα για τα λεφτά. Πήγα στο δωμάτιο της κόρης της. Ήμουν τυχερός, γιατί μόλις άνοιξα την ντουλάπα και έκανα στην άκρη τα ρούχα, είδα ένα μεγάλο κουτί του καφέ, το άνοιξα και είδα μέσα τα λεφτά. Τα πήρα και έφυγα. Αυτά είπε στην απολογία του ο κύριε Μούγιο, και αυτό ένα σοκαριστικό έγκλημα, γιατί εδώ και τόσο καιρό ο δράστης παρηγορούσε στην ουσία την κόρη του θύματος. Το θέμα είναι, θα πρέπει να επιλέγουμε ποιους ανθρώπους κάνουμε παρέα. Ήταν παιδικός της φίλης. Ποιους ανθρώπους βάζουμε στο σπίτι μας. Στην προηγουμένη περίπτωση είχε να κάνει με έναν εγκληματία. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ανεπίτευπτο να μου. Και όχι μόνο, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξής. Πρέπει να προσέχουμε σε ποιους μιλάμε, όσο οικοί και να είναι. Γιατί η κόρη είχε αποκαλύψει στον παιδικό της φίλο το κλειδί ότι η μητέρα της το έβαζε κάτω από μια γλάστρα και ότι εκείνη την ημέρα θα ήταν μόνη της. Και τότε, λέει αυτός, άρχισα να σκέφτομαι πώς θα κάνω, δηλαδή μεθόδευσε
την όλη εγκληματική ενέργειά του. Ενδεχομένως να το έχει σκεφτεί και πολύ πιο μπροστά. Βεβαίως και σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό. Η κόρη αρνείται ότι είχε δώσει. Το μόνο καινούριο στοιχείο που είπε είναι ότι είχε πιει καφέ μαζί της και μετά τον καφέ πήγε να τη σκοτώσει. Η κόρη όμως αρνείται ότι είχε πιει, ότι είχε πει στον 39χρονο ότι πού είναι το κλειδί και ότι μέσα έχει χρήματα. Ουδέποτε λέει εγώ του είπα ότι έχω μέσα χρήματα. Και εκεί, αγαπητή κύριε Λεμονή, και εκεί θα φανεί στην προανάκριση τι ακριβώς έχει συμβεί. Να μείνουμε... Ακριβώς. Όπως, ναι. Επίσης η κόρη είπε ότι είχε πάει ελάχιστες φορές ο 39χρονος στο σπίτι της και μάλιστα μετά τη δολοφονία της μητέρας της, δύο φορές πήγε να τη δει πριν που την αγκάλιαζε και τη συμπαραστεκόταν μία φορά και μία φορά μετά την κηδεία. Την είχε πάρει μία φορά τηλέφωνο, αλλά μετά δεν είχαν επικοινωνία. Σε άλλη περίπτωση θα την έπαιρνε κάθε μέρα, είπε η κοπέλα. Που να... σημαίνει ότι, είναι, ότι οι μέχρι τώρα πληροφορίες που είχαν να δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι και τόσο αληθείς. Να μείνουμε εδώ, να βάλουμε λοιπόν μία ανατελή και θα επιστρέψουμε στο θέμα. Πάμε όμως να αλλάξουμε κλίμα και πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας όχι το κολαγόνο μας. Πάμε να δώσουμε λοιπόν το αγαπημένο μας top drop, το οποίο και αυτό, όπως και το κολαγόνο, τι κάνει, μας βοηθάει να έχουμε ένα λαμπερό δέρμα χωρίς ρητίδες και χωρίς πανάδες. Top drop λοιπόν με βιταμίνη C και αλουρονικό, ένας ισχυρός ορός λάμψης και ομορφιάς, που δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε πολλά χρήματα και να κάνουμε επίπονες θεραπείες, επίπονες επεμβάσεις και γενικότερα να πούμε σε μια δύσκολη διαδικασία προκειμένου να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Παίρνουμε το top drop, 2-3 σταγόνες καθημερινά και αυτή είναι η λύση που χρειάζεται το δέρμα μας για να είναι λαμπερό και χωρίς προβλήματα. Top drop λοιπόν, ισχυρός ορός λάμψης και ομορφιάς με βιταμίνη C και αλουρονικό. 2-3 σταγόνες είναι υπέρ αρκετές για να μας δώσουν, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το 1 τεμάχιο 24 και 90, τα 2 τεμάχια 39 και 90, τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Μόλις κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το πρωτοποριακό προϊόν Top Drop. Ήρθε να δώσει λύση, ανώδυνα, άμεσα και αποτελεσματικά. Ως εργαζόμενη μητέρα δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Ο αποτελεσματικός ορός Top Drop προλαμβάνει τις λεπτές γραμμές έκφρασης και τις ρητίδες, ανέμακτα και ανώδυνα, χωρίς παρεμβάσεις και ακριβές μεθόδους. Αν θέλετε να εξαλείψετε τις λεπτές γραμμές, να θρέψετε το πρόσωπό σας και να διώξετε τα ορατά σημάδια πρόωρης γύρανσης, οπλιστείτε με τον Top Drop. Εφαρμόζοντας το προϊόν καθημερινά, βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορροφάτε γρήγορα, ενυδατώνει σε βάθος και λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες. Βελτιώνει θεαματικά την όψη του προσώπου. Το υαλουρονικό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C συμβάλλει αποτελεσματικά και δρά αμέσως στην εξάλληψη των ρητίδων, τρέφοντας ταυτόχρονα όλο το δέρμα. Το δέρμα σας θα αποκτήσει την υγρασία και την ενυδάτωση που απαιτείτε και έτσι θα λάμπετε πραγματικά και η όψη σας θα δείχνει πιο νέα και πιο υγιή. Η βιταμίνη C, που είναι απαραίτητη σε κάθε οργανισμό, έρχεται μαζί με το υαλουρονικό να προστατεύσει την επιδερμίδα, να την ξεκουράσει και να την οχυρώσει με πλούσια αντιοξειδωτική και αντιγυραντική δράση. Το Top Drop υπερτερεί. Είναι το πιο αποτελεσματικό σέρουμ προσώπου με βιταμίνη C, κολαγόνο, εκχυλίσματα περγαμόντου και μανταρίνι. Μία μοναδική σύνθεση που προλαμβάνει και βοηθάει στη μείωση των δυσχρωμιών. Προσφέρει πιο νεανική επιδερμίδα, λάμψη και φωτεινότητα. Βοηθάει στην μείωση των λεπτών γραμμών έκφρασης. Το προϊόν περιέχει χυμό aloe vera σε ποσοστό υψηλό, προσφέροντας όλες τις ιδιότητες του φυτού, ανανέωση, ενυδάτωση και προστασία της επιδερμίδας. Βοηθάει στη φωτεινότητα του δέρματος και αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, τελειοποιώντας την υφή του δερματός σας. Ως εργαζόμενη μητέρα, δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop, το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας.
Διατηρεί τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας σας, καταπολεμά τις κοιλίδες και πολεμά την φωτογύρανση. Top Drop!